Μετά την σύνοδο της Αμπούτζα στην Ιγυρία, οι 15 ηγέτες των κρατών μελών της Δυτικοαφρικανικής Ένωσης θα συνεδριάσουν εκ νέου στην Γκάνα προκειμένου να εξετάσουν τις καλύτερες επιλογές σχετικά με την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης στον Ήγηρα. Ήδη, οι δυνάμεις επιφυλακής ΕΚΟΒΑΣ βρίσκονται σε ετοιμότητα. Την ίδια ώρα, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν την υποστήριξή τους στην Ένωση, τονίζοντας όμως πως πρώτα θα πρέπει να εξαντληθούν όλα τα διπλωματικά μέσα. Η ΕΚΟΒΑΣ, ο οργανισμός που φέρνει κοντά τις χώρες της Δυτικής Αφρικής, παίζει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για την επιστροφή της συνταγματικής τάξης. Υποστηρίζουμε τους ηγέτες και τις εργασίες της ΕΚΟΒΑΣ. Στον Ήγηρα, αρκετοί πολίτες με αντιδυτικές απόψεις τάσσονται κατά της Ένωσης. Δεν θέλουμε την ΕΚΟΒΑΣ εδώ. Θέλουμε ειρήνη και σταθερότητα, όχι πόλεμο. Τι γνωρίζει η Νιγηρία για τη Χούντα? Γιατί στήθηκε το πραξικόπημα? Τι γνωρίζουν αυτοί? Είναι μακριά, όχι εδώ. Δεν γνωρίζουν. Γιατί έγινε το πραξικόπημα στον Ήγηρα? Τα Ηνωμένα Έθνη εκφράζουν την ανησυχία τους για τον έκπτωτο πρόεδρο Μοχάμεντ Μπαζούμ. Το στρατιωτικό καθεστώς απειλεί ότι θα τον σκοτώσει αν υπάρξει εξωτερική παρέμβαση.